βελτίωση της φυσικής κατάστασης αλλά και της υγείας των στελεχών του και γι' αυτό καθόρισε τη σημερινή ημέρα ως ημέρα άθλησης και βελτίωσης σωματικής αγωγής και υγείας. Γι' αυτό λοιπόν καθιέρωσε, οργάνωσε ένα πλαίσιο δράσεων αλλά και αθλητικών διαγωνισμών όπως η σημερινή. Έναρξη τελετής. Εθνικός ύμνος. Από την πτώση του σπαθιού την τρομερή σε γνωρίζω από την πτώση που με πια μετράει τη γη απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη Yeah.
Περίφανος σήμερα.
να αναβέσει τους τρεις πρώτους σχηματισμούς. Τρίτη, 31 μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Μια μηχανική ταξιαρχία συμμετείχαν εφόπλοχίας τετρακισμένος Παπαδότης Γεώργιος, εφόπλοχίας πεζικού Ιωσιπίδης Βασίλειος, αρχιλοχίας πυροβολικού Τσοπανούδης Αρτώνιος και δέα διαβιβάσεων Ράλης Αθανάσιος. Στη δεύτερη θέση, 21η τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Στην 21η τεθωρακισμένη ταξιαρχία συμμετείχαν επόμενη επιλογή τεθωρακισμένων Στόκας Ευάγγελος, στρατιώτης τεθωρακισμένων Πολέτσος Αχιλέας, έμφθα αρχιλοχίας υλικού πολέμου Φάλης Παντελής και αντιπολαγωγός μηχανικού Τσάους Σταμάτα. Στην πρώτη θέση, σκηταλοδρομία 4x1000 μέτρα, 50 μηχανοκίνητα ταξιαρχία. Με συμμετοχή των επόμενων Ευαγγελόπουλο Πεζικού, Ευαγγελόπουλο Παναγιώτη, Όβα Πεζικού, Κοντόπουλο Αθανάσιο, Υπολοχαγό Πεζικού, Αγαλανιώτη Φώτιο και Αντιπολοχαγό Πυροβολικού, Χαρκοπλία Ευμηνίκη. Ο διοικητής 16ης μηχανοκίνητης μεταρχίας πεζικού να προσέλθει για την απονομή. Στην τρίτη θέση, λοχαγός υλικού πολέμου Φορλάκη Σοφία της 23ης τετρακισμένης ταξιαρχίας. Στη δεύτερη θέση, επόπλοχίας πεζικού, γραμματέα όργα της 16ης μηχανικής μεταρχίας. Στην πρώτη θέση, αντιπολαγωγός πεζικού, Σιάμα και Ελένη. Τρίτη απονομή, τρόπος 5.000 μέτρων, γενική κατηγορία. Παρακαλούνται οι τρεις προτεύσαντες του αγώνα να προσέλθουν για την απονομή. Παρακαλείται ο Δήμαρχος του Σουπλίου, κύριος Καρακίκος, να προσέλθει για την απονομή. Στην τρίτη θέση, επόμενη επιλογίας πεζικού, Κόλλης Γεώργιος, της τρίτης μηχανικής αξιαρχίας και ένθα αρχιλοχίας διαβιβάσεων, η Αράξη Μαντουρή, της 23ης μηχανικής. Στη δεύτερη θέση, μόνιμος αρχιλοχίας τετρακισμένων, Πέκος Βασίλειος, της 25ης τετρακισμένης αξιαρχίας.
θέση. Εμπό πλοχία πεζικού, Βούρκο Καράλαμπο. Τη 50 μηχανή στα Ξαρχεία. Προτεύσατε σχηματισμοί και παρακαλούνται οι εκπρόσωποι τους να παραλάβουν το κύπελο. Την απονομή παρακαλείται ο διοικητής 50 μηχανικής της αξιαρχίας, ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Καπιτόπουλος, να κάνει την απονομή. Τρίτη θέση. Η 21η τετραδοσμένη αξιαρχία. Ευχαριστώ πολύ. Και η πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, είναι η 24η μεταρχία. Απονομή διακριθέντων αθλητών του 10 σώματος στρατού. Για την απονομή παρακαλείται να προσέλθει ο διοικητής 29ης ταξιαρχίας, ταξιάρχος κ. Γεωμανής. Αντιμονοπαγός πεζικού Δημήτρος Κουμπρίζας, ο οποίος διακρίθηκε με 4 χρυσά και ένα σημαίνιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δυναμικού Τριάθλου. Αρχιλογίας μετορακισμένων Αθανάσιος Δασκαλόπουλος, ο οποίος έλαβε την 7η θέση στη Γενική Κατάταξη στο 4ο Θεαγένειο Δρόμο μήκους 110 χιλιόμετρων και ήταν ο 7ος Έλληνας από τους 400 στη συμμετοχή, οι οποίοι τερμάτισαν 197 στο Σπάρταθλο 250 χιλιόμετρων. Επόμενη επιλογία υγειονομικού Μαρία Πραυτσιώτη, η οποία έχει διακριθεί σε πάρα πολλούς αγώνες, μαραθωνίους και μαραθωνίους, λαμβάνοντας πρώτη και τρίτη θέση. Και τέλος, ο επόπλοχίας φυσικού Βούρκας Χαράλαμπος, ο οποίος έχει λάβει πρώτη θέση σε πάρα πολλούς μαραθωνίους και μαραθωνίους. Επίδοση αναμνησικών στους 4 φοιτητές, οι οποίοι μας βοήθησαν για την υλοποίηση του πρώτου ονομάτου δρόμου και του σχηματισμού του 10 σώματος στρατού. No, for sure. Thank you very much for your work. Thank you. Thank you. Please. Πέρασα αγώνα.